Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Για τη μείωση οργανικής δύναμης της ομάδας Δίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, γεγονός που έχει άμεση συνάρτηση με την έναρξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και με την ήδη επεφρασμένη άποψη για αποδυνάμωση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών. Τώρα αυτά αναλυτικά θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, τον κύριο Δημήτρη Αποτόρη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε στο κεντρικό στούντιο του RTV. Καλησπέρα σας, κύριε Αποτόρη. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελίου. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που δίνετε βήμα στην Ένωσή μας. Ξεκινάω, όπως είπα, από την μείωση, αν θέλετε, την αποδυνάμωση της ομάδας Δίας με αφορμή την πρόσφατη επιστολή σας προς τον Υπουργό. Και κοινοποίηση βεβαίως και σε άλλους, θα μας τα πείτε εσείς πιο αναλυτικά. Λοιπόν. Και πώς συνδέεται αυτό, αν θέλετε, με τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Ναι, βεβαίως. Την 31 Πέμπτου 2024, πριν από λίγες μέρες, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου χαιρετήσαμε την έναρξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, γιατί πιστεύουμε ότι για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας αυτό θα ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Εμείς ως Ένωση, και το περιγράψαμε όλο αυτό στο δελτίο τύπου, από το 2016, μπροστά από την εποχή μας, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις για την αφύπνιση και την ενεργοποίηση των πολιτών σχετικά με αυτό το θέμα. Το είχαμε επισημάνει πολύ πριν γίνει ένα μείζον θέμα, αυτή τη στιγμή ίσως είναι και το πιο σημαντικό θέμα και εξελίσσεται σε φαινόμενο, σε φιλετικό φαινόμενο με πάρα πολλά περιστατικά καθημερινά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας. Κάναμε πολλές ημερίδες έκθεση ζωγραφικής, πάρα πολλά γεγονότα και δράσεις ώστε να αφυπνίσουμε και να ενεργοποιήσουμε, όπως είπα, τους πολίτες. Στην τελευταία μας ημερίδα, το Νοέμβριο του 2023, και είχαμε την τιμή να είναι παρούσα και η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Κεφάλα Μαρία, και ήταν η πιο επιτυχημένη μερίδα που έχουμε κάνει ποτέ. Είχαμε πάνω από 300 άτομα, αν θυμάστε. Βεβαίως, στην αίθουσα Σκουφά. Κάναμε μια πρόταση, η οποία, γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε μπροστά από την εποχή μας, κάναμε μια πρόταση σε κάθε πόλη της Ελλάδος να υπάρχει και μια δομή φιλοξενίας. Mm-hmm. Φυσικά δεν έτυχε θερμής ανταπόκρισης, ούτε έγινε αποδοχής φυσικά από την κυρία Υφυπουργό, όμως εμείς την κάναμε την πρόταση γιατί βλέπαμε το πρόβλημα. Βλέπαμε να έρχεται, βλέπαμε ότι μία γυναίκα η οποία είναι ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας δεν έχει που να μείνει όταν μένει στο ίδιο σπίτι με τον κακοποιητή της και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε εμείς την πρόταση. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχουμε μία πολύ μεγάλη έξαρση των και ανθρωποκτονιών εις βάρος γυναικών, αλλά και πολλών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα ο Υπουργός μας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, να αποφασίσει ότι πρέπει δυστυχώς η αστυνομία να το κάνει αυτό. Εμείς βέβαια αυτό το στυλιτεύουμε. Δεν μπορεί η αστυνομία να είναι υπεύθυνη για όλα. Δεν μπορεί, υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί φορείς. Η μέρημνα του κράτους δεν μπορεί να φαίνεται μόνο από την αστυνομία. Δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη η αστυνομία για να βρει ένα safe house, μια δομή φιλοξενίας στην κατοικημένη. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Ναι, απλώς σας λέω πώς ξεκινήσαμε λίγο. Βεβαίως. Και έχει άμεση συνάρτηση, βέβαια. Ακριβώς. Έχετε δίκιο, γιατί έχουμε λάβει το σχετικό δελτίο τύπου. Αυτό που λέτε για τις συνεχείς δράσεις σας τα τελευταία 8 χρόνια. Έχουμε καλύψει με ρεπορτάζ τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Ακριβώς. Άρα έχουμε μία πρώτη εικόνα. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε πώς είναι η κατάσταση με το στελεχειακό δυναμικό, ακριβώς, με το ανθρώπινο δυναμικό και πώς η λειτουργία ενός μιας νέας δομής σχετίζεται με την υποστελέχωση, αν θέλετε, άλλων υπηρεσιών. Ακριβώς. Δηλαδή, το γεγονός ότι έγινε αυτό το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας είναι στη σωστή κατεύθυνση και είναι αυτό που έχετε προτείνει. Σωστά. Γιατί αποδυναμώνεται όμως η Δίας? Σε αυτό θα έφτανα τώρα. Ναι. Καταλήξαμε ότι ευελπιστούμε ότι δεν είχαμε την ελπίδα ότι δεν θα έπαιρναν, ναι, από άλλες και να αποδυναμώσουν μάχημες υπηρεσίες, ναι, για να συσταθεί αυτό το Γραφείο, ναι, Αντιμετώπισης Ενδοικογενειακής Βίας. Δεν θέλαμε να γίνουμε μάτι κακών, αλλά δυστυχώς είναι πολύ προβλέψιμη η διοίκηση πλέον.
Και το καταλαβαίναμε ότι πάει προς τα εκεί, γι' αυτό προσπαθούσαμε να το αποτρέψουμε. Δυστυχώς, από την πρώτη μέρα λειτουργίας, ήρθε ταυτόχρονα μία διαταγή πρώτα από την Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος για μείωση των οργανικών θέσεων και κατευθείαν ο ταξίαρχος εδώ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάρτας αποφάσισε χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς να πάρει τη σύμφωνη γνώμη από κανέναν, όχι από εμάς, έτσι, εμείς δεν συνδιοικούμε. Υπάρχουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι υπηρετούν στην ομάδα Δίας από την αρχή. Υπάρχει ο διοικητής των υπηρεσιών. Δεν έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο και όχι από αυτή την ομάδα. Η ομάδα Δίας είναι η αιχμή του δόρατος των εντμάχυμων υπηρεσιών. Θα έπρεπε να είναι η υπηρεσία της άμεσης απέμβασης, λόγω του ότι είναι μηχανοκίνητη, καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει στα περιστατικά. Οπότε δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει η μείωση του δυναμικού από αυτή την ομάδα. Θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί και τον καλούμε εδώ, γι' αυτό κάναμε και το έγγραφο, τον καλούμε εδώ να το ξανασκεφτεί ο ταξίαρχος, να το ξανασκεφτεί η διοίκηση και ο υπουργός, γιατί αναφερόταν σε αυτόν το έγγραφό μας, ότι θα πρέπει η ομάδα Δίας να μείνει, ο αριθμός θα πρέπει να μείνει ο ίδιος. Μιλάτε για αποτελεσματικότητα, μιλάτε φυσικά, για έργο. Να σας πω και την επόμενη μέρα ότι η ομάδα Δίας, ακόμα και ένα κλίμα κακό που άφησε αυτή η απομάκρυνση, την επόμενη μέρα και δείχνει πόσο επαγγελματίες είναι και πόσο τους διακατέχει το φιλότιμο και το ήθος. Την επόμενη μέρα, έναν επικίνδυνο δράστη ενδοκοινιακής βίας, του οποίου το θύμα το φιλοξενούσαμε και προσπαθούσαμε να το φυλάξουμε από τον, από τον δράστη. Συνελήφθη από την ομάδα Δίας την επόμενη μέρα. Και ο κύριος ταξίαρχος φυσικά τους έδωσε συγχαρητήρια. Ενώ τους έχει κόψει την προηγούμενη μέρα τρία άτομα, μειώνοντας το προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι οξύμορα και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι αν θέλουμε να έχουμε την αστυνομία που πρέπει, αν θέλουμε να έχουμε την αστυνόμευση, θα πρέπει οι μάχημες υπηρεσίες να μείνουν όσο έχουν. Και να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς. Επιπλέον από αυτό που ήδη υπάρχει. Ακριβώς, γιατί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να είμαστε στον δρόμο. Έγινε ένα γραφείο τώρα γιατί είναι για το καλό των θυμάτων. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουμε φυσικά. Όμως δεν πρέπει να είναι θύμα η αστυνόμευση και των υπόλοιπων πολιτών της Σάρτας. Είπαμε ότι δεν πρέπει να θεωρούνται β' κατηγορίες οι πολίτες της Σάρτας. Δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη που έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι, είναι μόνο παντού. Τα μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν το πρόβλημα. Είναι ο κάθε παντού, Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει την ασφάλεια που το αναλογεί. Κύριε Αποτόρη, πέρα από αυτό, αμέσως την προηγούμενη μέρα, ένα δελτίο τύπου επίσης από την Ένωση, που κάνει λόγο για φιλοξενία μιας γυναίκας σε ένα αστυνομικό τμήμα απομακρυσμένης περιοχής, σε άλλο Δήμο, εκτός του Δήμου Αρταίων, δεν χρειάζεται να πούμε πού, αλλά πάλι όμως με τη συνεργασία των αστυνομικών και με υπευθυνότητα από τη δική τους την πλευρά, προκειμένου να προστατεύσουν αυτό το άτομο. Πάλι όμως τίθεται ένα ερώτημα. Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε ψυχολόγοι, ούτε εκείνοι οι άνθρωποι, οι κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Προς τιμήν τους και μπράβο τους που το έκαναν. Αλλά εδώ όμως δεν μπορεί να πηγαίνουμε απρογραμμάτιστα και χωρίς σχέδιο ό,τι τύχει μπορεί ο αστυνομικός να το καλύψει. Όλα όσα λέτε συνδέονται και τα τρία περιστατικά και τα τρία δελτίο τύπου συνδέονται με έτσι, αυτά που είπατε. Ναι. Είναι όλα μέσα στην ενδοοικογενειακή βία. Είπαμε ότι είναι ένα φαινόμενο που ταλανίζει πλέον όλες τις κοινωνίες και ταλανίζει και την δική μας κοινωνία. Έτσι. Κάθε μέρα γίνονται 2 με 3 περιστατικά. Καταλαβαίνετε, για την πόλη της Σάρτας και μια μικρή πόλη και μια μικρή κοινωνία, είναι μεγάλος ο αριθμός να έχεις κάθε μέρα 3 με 5 περιστατικά. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και το κατανοούμε. Είπαμε όμως ότι δεν είναι μόνο η αστυνομία ο μόνος φορέας που πρέπει να απολαμβάνεται αυτού του θέματος. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέρημνα από το κράτος. Το φωνάζουμε χρόνια ολόκληρα. Τι σας έχουν πει? Το θέμα είναι ότι όλα γίνονται στο πόδι. Αυτή είναι η ιστορία. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μετά το τραγικό συμβάν που έγινε στους Αγίους Αναργύρους, θεώρησε ότι η αστυνομία μπορεί να επιληφθεί στα πάντα. Δεν γίνεται αυτό. Σας είπα, δεν μπορεί να βρει. Σε περιστατικά και σε δομές φιλοξενίας. Δεν γίνεται αυτό. Και δυστυχώς βγήκε μια διαταγή ότι θα πρέπει η αστυνομία να βρει δομή φιλοξενίας. Ναι. Η δομή φιλοξενίας έχει βρεθεί από το Δήμο, είναι στο Χανόπουλο, δεν είναι έτοιμο ακόμα.
Όμως γράφουν μέσα οι διαταγές που βγήκαν τον Απρίλιο ότι όταν δεν υπάρχει δομή φιλοξενίας, είναι υποχρεωμένη η αστυνομία, τέλος πάντων η αστυνομία με τους υπόλοιπους φορείς σε συνεργασία, ακόμη και με την Εκκλησία, να βρει μια δομή φιλοξενίας η οποία θα είναι ασφαλής για την ασφαλή διαμονή του θύματος μέχρι να σταματήσει να υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι όσο δεν βρίσκεται αυτή η δομή, μάλλον υπάρχει φυσικά αυτό το πρόβλημα όσο δεν βρίσκεται αυτή η δομή, όμως υπήρχε και η λύση, η εξαιρετική λύση, να βρεθεί είτε ένας ξενώνας, ένα ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα. Έγινε αυτό σε ένα συμβάν. Μια κυρία η οποία δεν είχε που να μείνει πήγε στο ξενοδοχείο. Έξαφνα όμως προχτές το βράδυ, γιατί σας είπα πριν, είπαμε για τη σύλληψη, το πηγαίνουμε λίγο ανάποδο, ήταν τη σύλληψη της ομάδας Δίας. Αυτό το θύμα που περιγράφουμε τώρα είναι αυτό που φιλούσαμε για να μην επανέλθει ο δράστης και την ξανακακοποιήσει, τον οποίο συνέλαβε η ομάδα Δίας την επόμενη μέρα. Δεν είχαν πού να διαμείνει, πού να φιλοξενηθεί αυτή η κυρία. Και αποφασίστηκε, χωρίς δεύτερη κουβέντα, δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς, 12 η ώρα το βράδυ, να πάει σε ένα δωμάτιο που υπάρχει στην Καλεντίνη, στο ΑΤΑΒ Γεωργίου Καραϊσκάκη, το οποίο αυτό το δωμάτιο δεν είναι για τη διαμονή πολιτών, είναι ένα δωμάτιο που υπάρχει για τους αστυνομικούς, όταν εργάζονται πέραν των 8 ωρών, πολλές φορές αναγκάζονται να εργαστούν 16 ώρες σε αυτό το τμήμα, που μπορούν να ξεκουραστούν για να συνεχίσουν, γιατί καταλαβαίνετε, 16 ώρες δεν μπορεί να είσαι στο πόδι 16 ώρες, οπότε κάποιες ώρες μπορείς να ξεκουραστείς εκεί για να συνεχίσεις απερίσπαστο την εργασία σου. Και πήγαν μέσα σε ένα δωμάτιο λίγων τετραγωνικών, χωρίς ξεχωριστό μπάνιο, χωρίς ξεχωριστή τουαλέτα, χωρίς κλινοσκεπάσματα, χωρίς τίποτα, να διαμείνει μια γυναίκα εκεί. Θύμα ενδοικογενειακής βίας, ούτε ψυχολογική στήριξη, ούτε τίποτα. Με άντρες... Μήπως όλα αυτά που γίνονται βεβαίως και θα πρέπει να έχουν γίνει, αλλά πάνω σε μια σωστή βάση για να μπορεί να προχωρήσει. Είναι ούτε όλες... δηλαδή περικόπτοντας ανθρώπινο δυναμικό από άλλες υπηρεσίες, διότι αυτό είναι, ξέρετε, αντίστοιχα το λένε στον τομέα υγείας, το εντέλεσθε. Από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Αυτό μου θυμίζει εμένα τουλάχιστον. Αυτό από κάποια χρόνια. Υπηρεσία εσωτερικά να μπορούν να καλυφθούν άλλα κενά. Δεν γίνεται. Αυτά γίνεται χρόνια στην αστυνομία και εμείς τα έχουμε. Και με ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Και να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό μιλάμε για απαξίωση της ελληνικής αστυνομίας πλέον από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι πέμπτη φορά υπουργός σε εμάς, να το θυμίσουμε αυτό και έπρεπε να μας γνωρίζει πολύ καλύτερα από αυτό που δείχνει ότι μας γνωρίζει. Μετά από 10 χρόνια, τώρα πηγαίνω σε ένα άλλο θέμα, αλλά είναι όλα συνάρτηση. Μετά από 10 χρόνια, τα εκτός έδρας των αστυνομικών. Ήρθανε και εναρμονίστηκαν με τον υπόλοιπο δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία ισχύουν από το 2015. Και μετά από 2 μήνες τήρησης του νόμου, ήρθε ένα βράδυ Μεγάλης Δευτέρας, που καταλαβαίνετε τι είναι για τον Έλληνα η Μεγάλη Δευτέρα, έτσι δεν είναι όλη η κατάνοιξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Μεγάλη Δευτέρα λοιπόν ήρθε μια ντροπολογία, όπως την είπαμε εμείς, για να μειώσει τη διανυκτέρευση των αστυνομικών σε επίπεδα μικρότερα και από αυτά που ήταν πριν. Με αποτέλεσμα. Ο αστυνομικός να μην μπορεί να βρει πού να διαμείνει και αυτό να γίνεται με το ζόρι. Έφυγαν 8 με 10 συνάδελφοι από την Άρτα για να πάνε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οπότε γι' αυτό εμείς καταγγείλαμε την ήδη υποστελεχωμένη. Γιατί όταν φεύγουν 10 άτομα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όταν φεύγουν 8 άτομα για να πάνε στο γραφείο ενδοικογενειακής βίας, όταν φεύγουν από εδώ και από εκεί πολλοί συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν μετά. Το προσωπικό δεν φτάνει για να κάνει την αστυνόμευση που πρέπει. Κύριε Αποτόρη, τι σας είπανε, γιατί μετά την επιστολή αυτή την οποία στείλατε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα, αν θέλετε, έτσι, και άλλα έγγραφα που έχετε αποστείλει. Σας απάντησε κάποιος, δεσμεύτηκε κάποιος ότι θα φροντίσει να επιληφθεί του θέματος και να δώσει λύση. Σε αυτό που είπα πριν για την μείωση των εξόδων διανυκτέρευσης, εμείς κάναμε 2 διαμαρτυρίες εδώ, μια τοπική στα Γιάννενα που συγκεντρωθήκαμε. Που έλαβε και διαστάσεις, βέβαια. Έλαβε διαστάσεις γιατί, ξέρετε, πολλές φορές η οργή του κόσμου είναι πολύ σημαντική. Και όταν ήρθε ο υφυπουργός, καταλαβαίνετε ότι δέχτηκε γιουχαίσματα, έτσι, χωρίς βέβαια καμία, ούτε να τον προπυλακίσαμε, ούτε τον εξυπηρήσαμε. Απλώς, όταν ο συνάδελφος έχει οργή, πολλές φορές γίνονται πράγματα. Νιώθω τα οποία σας πνίγει το δίκιο. Φυσικά και μας πνίγει το δίκιο. Ο κύριος υφυπουργός είπε ότι δεν μπορούσε τότε να δώσει κανένα με καμία διαβεβαίωση για το τι θα γίνει. Βέβαια,
Έγινε μια μικρή διόρθωση, να το πούμε έτσι, από τα 30 ευρώ που μας πήγαν, πήγε στο 45, το οποίο πάλι καταλαβαίνετε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη μπορείς να βρεις δωμάτιο με 45 ευρώ την ημέρα. Και ούτε να φας, και ούτε να μπορέσεις να περάσεις με αξιοπρέπεια. Είναι δύσκολο. Αυτά όλα δείχνουν την απαξίωση προς την ελληνική αστυνομία. Και δεν το καταλαβαίνουμε τον υπουργό, σας είπα, γιατί είναι πέμπτη φορά υπουργός. Δυστυχώς δείχνει να απαξιώνει τον Έλληνα αστυνομικό. Εμείς δεν σταματάμε. Έτσι. Είμαστε μαζί με την Ομοσπονδία και την έχουμε στο πλευρό μας όπως πάντα. Την ΠΟΑΣΗ. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την ΠΟΑΣΗ. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν θα το αφήσουμε αυτό. Δεν μπορεί η ΆΡΤΑ. Εγώ θα μιλήσω τώρα μόνο για την ΆΡΤΑ, γιατί έχει εκπροσωπώ. Δεν μπορεί η ΆΡΤΑ να μείνει χωρίς αστυνόμευση. Και δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να μείνει χωρίς αστυνόμευση και ασφάλεια. Εμείς αυτό θέλουμε. Είμαστε και εμείς πολίτες εδώ. Είμαστε όλοι αρτινοί. Έχουμε τις οικογένειές μας. Καταλαβαίνετε ότι πονάμε τον τόπο μας, πονάμε τους πολίτες, πονάμε και τις ίδιες τις οικογένειές μας. Αυτό θέλουμε και από τον κύριο Ταξίαρχο, να καταλάβει ότι εδώ στην ΆΡΤΑ θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια και καλύτερη αστυνόμευση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ό,τι προκύψει είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε Αποτόρη, να το ξανασυζητήσουμε. Μακάρι να είναι προς τη θετική κατεύθυνση και να έχουμε να πούμε κάτι πιο θετικό την ερχόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε, το έχετε αποδείξει πάντα ότι είστε δίπλα μας. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ για το βήμα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση παρά τις δυσλειτουργίες που είναι αναμενόμενο να παρατηρούνται μεταξύ 27 εταίρων παραμένει το πιο φιλόδοξο εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας στη νεότερη ιστορία. Όμως είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια μία σειρά αλλεπάλληλων κρίσεων έχουν θολώσει τον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Αυτά δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η υποψήφια ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Φυσικά έως τώρα ευρωβουλεύτρια και εκ νέου υποψήφια, για να το πούμε πιο σωστά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Βόζεμπεργκ, λέτε στην πρόσφατη αυτή συνέντευξή σας ότι δεν μπορεί 27 εταίροι να συμφωνούν σε όλα. Ωστόσο, μέσα από έναν διάλογο και μία σειρά, αν θέλετε, πράξεων που επιβεβαιώνουν τα λόγια, υπάρχει η βούληση για την ευρωπαϊκή προοπτική, αυτή που ευαγγελίζονται όλα τα κράτη-μέλη. Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αρχικά, είναι φυσικό να υπάρχουν στα κράτη-μέλη διαφωνίες, οι οποίες δεν είναι πάντα αμυγός πολιτικές, είναι και θέμα συμφερόντων, ας πούμε, οικονομικών συμφερόντων. Όμως αυτό είναι και το νόμιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συνεργασίες, με τροπολογίες στα νομοθετήματα και στους κανονισμούς, με lobbying το οποίο γίνεται στη σωστή κατεύθυνση, προσπαθούμε και πράγματι αυτό είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μπορεί να ψηφίζει ισορροπημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε να μπορούμε μετά στο επόμενο στάδιο στο Συμβούλιο να συμφωνούμε για να μπορούμε να έχουμε νομοθεσία. Με το δεδομένο ότι πάνω πια από το ή περίπου στο 80% των νομοθετημάτων αποφασίζονται εκεί και την επαύριο, μέσα σε χρονικό περιθώριο που συνήθως 2 χρόνια που δίδουν οι οδηγίες, ενσωματώνονται οι βασικές πρόνοιες στα εθνικά δίκαια. Κυρία Βόζεμπεργκ, σίγουρα δεν μιλάμε για μία αμελητέα ψήφο, μία διάφορη ψήφο, μία ψήφο η οποία μπορεί κανείς να απέχει λέγοντας «εντάξει, και αν δεν πάμε να ψηφίσουμε δεν έγινε και τίποτα, δεν μιλάμε για εθνικές εκλογές». Από την άλλη όμως, λέτε και πάλι ότι μετά από αυτές τις κρίσεις που έχουμε περάσει, την υγειονομική, την οικονομική κρίση, λίγο έχουμε χάσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Είναι έτσι? Ίσως σε κάποιο βαθμό δεν είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Ίσως δεν έχουμε εστιάσει στο πόσο σημαντικές είναι οι αποφάσεις αλλά και τα οικονομικά κονδύλια που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι να θυμίσω ότι την πενταετία που περάσαμε ήταν 2 πολύ σημαντικά και σοβαρά γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα έχουμε προβλέψει. Το ένα ήταν η πανδημία που άλλαξε τα πάντα γύρω μας, άλλαξε την καθημερινότητα. Ακούγομαι? Βεβαίως. Ναι, άλλαξε την καθημερινότητά μας, άλλαξε την ενεργειακή πολιτική, ιδιαίτερα μετά το πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό δηλαδή, και βλέπουμε ότι αναδείχθηκαν προβλήματα τα οποία κατά το παρελθόν δεν υπήρχαν. Και επίσης η μετανάστευση, που είναι ένα κορυφαίο θέμα, άλλαξε προορισμό,
άλλαξε αφετηρίες, θέλει μια ειδική διαχείριση. Επομένως, αυτό το οποίο δίνουμε ως μήνυμα τώρα, το να αδιαφορήσουμε ή να υποτιμήσουμε τις ευρωεκλογές και την ανάγκη να βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παίρνουμε κοινές αποφάσεις, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τις επόμενες γενναίες, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί η χώρα μας, ανεξάρτητα αν πορεύεται μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οικονομία της, στον αγροτικό τομέα, εκ του μηδενός πάλι εξετάζεται η αγροτική πολιτική. Χιλιάδες τα προβλήματα, οικονομικά και κονδύλια τα καινούρια, με το δεδομένο ότι το πακέτο ανάκαμψης, στο οποίο είχε πρωταγωνιστήσει και ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, θα ξαναεξεταστεί εκ του μηδενός το 2026. Και εκείνοι που μας παρακολουθούν πρέπει να σκεφτούν, που σκέφτονται ενδεχομένως ότι δεν είναι ανάγκη να πάνε να ψηφίσουν ή ότι αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Τα επόμενα 3 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή την κυβέρνηση θα έχουμε. Ευτυχώς, λέω εγώ, προσθέτω. Μήπως αυτό, ξέρετε, συμβαίνει και επειδή δεν έχουμε μία αμεσότητα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, τους πόρους χρηματοδοτήσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα αυτά, τα γνωρίζουμε καλύτερα. Υπάρχουν όμως, θεωρώ, και άλλα θέματα που αφορούν την Ευρώπη, που μας αφορούν άμεσα ως λαό, και αυτό επίσης το έχετε τονίσει. Δηλαδή, είπατε ότι εγώ όλα τα χρόνια αυτά στα οποία είμαι ευρωβουλεύτρια φροντίζω να επικοινωνώ τις πολιτικές και όλα τα ζητήματα που απορρέουν από την Ευρώπη με τον ελληνικό λαό, με τους Έλληνες πολίτες. Τους ενημερώνω. Είτε γραπτό, δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, προκειμένου και εμείς να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Όλοι οφείλουν να το κάνουν αυτό. Όλοι όσοι εκλέγονται από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες είμαστε και είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Πρέπει να εξηγούμε κατά τακτά διαστήματα ποιες είναι οι δράσεις μας, να δεχόμαστε κριτική, να συνομιλούμε. Και σε ό,τι με αφορά, έκανα και κάτι πρόσθετο. Ήταν μια πρωτοβουλία μου από το 2015, την οποία συνέχισα αδιάλειπτα. Επικοινωνούσα, έχω επικοινωνήσει δηλαδή συνολικά με πάνω από 35 σχολεία στην εφηβεία, στο Λύκειο, και ενημέρωνα τα παιδιά για την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ρόλο των ευρωβουλευτών, για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν και στην πατρίδα μας. Δεχόμουν ερωτήσεις και δέχομαι πολύ ενδιαφέρουσες από παιδιά τα οποία η νεολαία μας είναι εξαιρετικά ενημερωμένη, πολύ περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν, διότι όπως ξέρουμε το διαδίκτυο έχει τους κινδύνους του μεν, τους οποίους επισημαίνουμε κατά καιρούς, αλλά κυρίως είναι ένα μέσο ενημερωτικό στο οποίο οι προσβάσεις όταν γίνονται με τρόπο εκπαιδευτικό και με τρόπο καθοδηγούμενο, τα παιδιά μας τα κάνουν κοινωνούς σε ζητήματα που κατά τα παλαιότερα χρόνια έπρεπε να ανατρέχουμε σε βιβλιοθήκες και να αναζητούμε εξειδικευμένες πηγές για να πληροφορηθούμε. Κυρία Βόζεμπερτ, είμαστε μία ανάσα πριν από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό που θέλετε να στείλετε στους Έλληνες πολίτες, προκειμένου να φτάσουν στις κάλπες και να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους για τη δική μας τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο? Εγώ θέλω να πω, έτσι κοιτώντας τα μάτια της Ελληνίδας και τους Έλληνες, που με έχουν τιμήσει 2 φορές, και ανταποκρίθηκα στα καθήκοντά μου, είναι μια αίσθηση ευθύνης η ψήφος, έτσι την αντιλαμβάνομαι και έτσι πρέπει να είναι, ότι αυτή τη φορά είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επίγον να πάμε όλοι να ψηφίσουμε και όλες, να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την Ευρώπη και ενδιαφέρεται με μια συμμετοχή η οποία θα ενδυναμώσει και τη φωνή του Πρωθυπουργού για τις διεκδικήσεις όσων επιζητούμε για τα συμφέροντα της χώρας μας. Και βεβαίως δεν θα υποδείξω εγώ, αλλά αυτό το οποίο θα πω είναι ότι κάθε ψηφοδέλτιο έχει 42 υποψηφίους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες με γνώσεις, με εμπειρία, με ευρωπαϊκή κατάρτιση, με διάθεση να δουλέψουν για το συμφέρον της πατρίδας μας στα χαρτοφυλάκια τα επιμέρους. Και βέβαια εμείς, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε η πιο δυνατή φωνή, γιατί έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που από ουραγό την Ελλάδα την έκανε πρωταγωνιστή. Είμαστε η πιο δυνατή φωνή και στην πιο ισχυρή πολιτική
ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας μας δώσουν δύναμη, ενωμένοι σαν μια γροθιά, να βοηθήσουμε και την κυβέρνησή μας, ώστε μαζί να συμπράξουμε, να προσπορήσουμε ωφέλη στην πατρίδα μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Σε ποια σειρά του ψηφοδελτίου είσαστε, βρίσκεται το δικό σας όνομα, κυρία Βόζεμπεργκ? Το δικό μου είναι στον αριθμό 6. Έχει ψηφιστεί, πιστεύω, μέχρι τώρα έχει λήξει η επιστολική ψήφος. Αλλά σε αυτούς που θα πάνε με φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα, νομίζω ότι δικαιούμαι να ζητήσω έναν από τους 4 σταυρούς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Εγώ σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας και για ενημέρωση. Οποτεδήποτε μου το ζητήσετε θα είναι και δική μου χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ανοιχτή εκδήλωση διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ΆΡΤΑ στην κεντρική πλατεία της πόλης με τον Διονύση Καλαματιανό, βουλευτή Ηλίας, τομεάρχη παιδείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτή ΆΡΤΑ και τέταρτη αντιπρόεδρο της Βουλής και τους υποψηφίους υπηρώτες ευρωβουλευτές, τους κυρίους Μάριο Αθανασίου και Μάριο Κάτσι. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές ανέλησαν το γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο Ελπίδας που μπορεί να ξαναφέρει την ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό και στις ζωές των ανθρώπων και μεταφέροντας το κλίμα αισιοδοξίας και προσμονής που βρήκαν στους ανθρώπους και συνομίλησαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και των περιοδιών τους ανά την Ελλάδα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ΆΡΤΑΣ στην κεντρική πλατεία της πόλης, με τον Διονύση Καλαματιανό, βουλευτή Ηλίας, τομεάρχη παιδείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτή της ΆΡΤΑΣ και αντιπρόεδρο της Βουλής και τρεις υποψήφιους υπηρώτες ευρωβουλευτές, τους Μάριο Θανασίου, Μάριο Κάτσι και τον Σπύρο Μολώνη, ο οποίος όμως λόγω μιας έκτακτης οικογενειακής υποχρέωσης της τελευταίας στιγμής δεν κατόρθωσε να παραβρεθεί και διαβάστηκε ο χαιρετισμός του. Τη δυνάμεις της αποδεξιάς, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και του σεξισμού. Βρισκόμαστε επίσης 3 ημέρες πριν από τη δυνατότητα που έχει ο Έλληνας πολίτης να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια κυβέρνηση αλλοσμική 41%, σε μια κυβέρνηση που μιλάει για μισή φέτα, για μισό λίτρο βενζίνης και τελικά για μισή ζωή. Για μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει εγκλήματα όπως τα Θέμη, μια κυβέρνηση που παρακολουθεί, μια κυβέρνηση που εξαγοράζει και διαμορφώνει ενημέρωση. Ως ΣΥΡΙΖΑ καλούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να συμπορευτούν και να συστατευτούν μαζί μας, δυναμώνοντας τη φωνή μας έτσι ώστε οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου να αποτελέσουν το εφαλτήριο πολιτικών εξελίξεων προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Στην ομιλία της, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε ότι λίγες μέρες έμειναν ως την Κυριακή για να τελειώσει η αλλοζωνία του 41% που ως λευκή επιταγή κουνάει ο κύριος Μητσοτάκης και να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λίγες μέρες μέχρι την Κυριακή για να τελειώνουμε με αυτούς, για να τελειώνουμε με την αλλοζωνία του 41%. Που σαν λευκή επιταγή την κουνάει ο Μητσοτάκης καθημερινώς από πάνω μας, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να ανοίξουμε το δρόμο για την πολιτική αλλαγή. Με την ενίσχυση φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περισσότερη και πιο δίκαιη Ευρώπη, με προοδευτική πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι πλειοψηφία δεξιάς, ακροδεξιάς, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε διάφορες συγκυβερνήσεις της Ευρώπης με τάσεις ανόδου. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, στον πανικό του τις τελευταίες μέρες δεν τον κρύβει. Μάλλον κάτι ξέρει. Μάλλον τα μαντάτα δεν είναι καλά. Έβαλε ψηλά τον πύχη και κινδυνεύει να περάσει από κάτω. Και γι' αυτό στράφηκε στη γνωστή τακτική, κινδυνολογία, φόβος, θυμήθηκε το 15, θυμήθηκε την αστάθεια, θυμήθηκε το Τζίπρα, θυμήθηκε ό,τι μπορεί να φοβήσει ενδεχομένως, έτσι νομίζει ακόμα τον ελληνικό λαό, αλλά
Στην πραγματικότητα το πρόβλημά τους δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά τους είναι το κόστος του προγράμματός μας, λένε, που όμως είναι μετρημένο και ρεαλιστικό και βιώσιμο, αλλά λένε πως δεν είναι. Το πρόβλημά τους είναι ότι το πρόγραμμά μας θίγει τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών και όχι των κολλητών φίλων του κυρίου Μητσοτάκη και του συναυτό. Ακόμα η κυρία Γεροβασίλη επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει τις προτάσεις και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, για ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, για μια αγορά εργασίας με καλούς μισθούς και ασφάλεια για τον εργαζόμενο, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τόνισε με έμφαση ότι η λύση στα προβλήματα δεν είναι η αποχή. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί η μάχη στη συμμετοχή, ειδικά των νέων ανθρώπων, στις κάλπες. Τα συμφέροντα των καρτέλ με υπερκέρδη εκατομμυρίων στις πλάτες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Σταθερά λοιπόν, μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, να μείνουμε σε αυτή τη σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, το υψηλό κόστος στέγασης, την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανασφάλεια στις γειτονιές, τις γυναικοκτονίες. Μια τέτοια σταθερότητα νομίζω ότι δεν τη χρειαζόμαστε. Μήπως όμως, όπως λέει, είμαστε πολύ κοντά στην Ευρώπη, είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη με τον κύριο Μητσοτάκη. Και θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πάει ακόμα πιο κοντά από αυτό που ο ίδιος εννοεί. Πόσο πιο κοντά στην Ευρώπη είμαστε όταν είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη, μόνο πάνω από τη Βουλγαρία? Πόσο πιο κοντά στην Ευρώπη είμαστε όταν η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κράτος δικαίου? Πόσο πιο κοντά στην Ευρώπη είμαστε όταν ζήσαμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, όταν ζήσαμε το έγκλημα των τεμπών, της διαρροής προσωπικών δεδομένων? Φίλες και φίλοι, απέναντι στην κινδυνολογία, απέναντι στο φόβο στον οποίο προσπαθεί, μέσω του οποίου προσπαθεί να καθυποτάξει τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης, εμείς έχουμε να πούμε ότι έχουμε πρόγραμμα, είναι ρεαλιστικό, είναι εφικτό. Θέλουμε μια άλλη χώρα, θέλουμε μια άλλη Ευρώπη, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές απίφθηναν στο συγκεντρωμένο πλήθος αναλύοντας το γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της ελπίδας που μπορεί να ξαναφέρει την ισορροπία στον πολιτικό σκηνικό και στις ζωές των ανθρώπων, και μεταφέροντας το κλίμα αισιοδοξίας και προσμονής που βρήκαν στους ανθρώπους που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και των περιοδιών τους ανά την Ελλάδα. Στο να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια και να μπορούμε σαν άνθρωποι να ζήσουμε όπως θα θέλαμε να ζήσουμε. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω, για να μην είναι μόνο μεροθεωρίες, αν, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, αν το οικονομικό εργαλείο γίνει μόνιμο όπως εμείς θέλουμε να προτείνουμε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν υπάρχει ένα ενιαίο βασικό εισόδημα για όλους τους πολίτες, αυτό είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος τα χρήματα που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διανέμονται με τον σωστό τρόπο, γιατί αυτό ελέγχεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και είναι μια κυβέρνηση που έχει τα περισσότερα λεφτά μετά το μνημόνιο και τα χειρίστηκε με τον λάθος τρόπο, το έχετε ζήσει, το έχετε βιώσει. Δεν θα συνεχίσω άλλο με το πολιτικό. Θα αφήσω το Μάριο μετά, που είναι ένας αξιόλογος συνυποψήφιος, να μιλήσει πολύ περισσότερο και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Μάριε, είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο ούτως ή άλλως αυτό που έχουμε. Όλοι οι συνυποψήφοι είναι αξιόλογοι. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν για το τέλος είναι το εξής. Επειδή έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους σε πολλά μέρη που με φέραν σε πολύ δύσκολη θέση, ακουμπώντας τα όνειρά τους και τις ελπίδες τους, κυρίως τους φόβους τους και τις αγωνίες τους, αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη για μένα. Το αισθάνομαι πάρα πολύ. Αισθάνομαι ένα πολύ μεγάλο βάρος για να, αν μπορέσω ποτέ να τα απεξέλθω σε αυτό, είτε στην Ευρωβουλή είτε σαν στέλεχος του κόμματος. Έχω δει άνθρωπο να έρχεται από στην Κεσαριανή, από το Βύρωνα, με τα πόδια, ένας παππούς 90 χρονών, μόνο και μόνο για να βρεθεί στην εκδήλωση στην Κεσαριανή. Έχω δει έναν άλλον παππού στο Ήλιον να μου γραπώνει το χέρι και κλαίγοντας να μου λέει «Μην ξεχνάς τον Οροπό». Επειδή έχω συγγενείς, όπως έχετε όλοι σας, γιατί το ξέρω αυτόν τον τόπο όπως και άλλους,
για τους ανθρώπους τέλος πάντων που φύγανε και δεν είναι κοντά μας. Για τους παππούδες μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Όλοι μαζί ενωμένοι, το ξαναλέω να το καταλάβουμε, όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Βάλτε το στο μυαλό σας, δεν έχουν σημασία μόνο τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο, εννοείται ότι είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντικοί είστε εσείς, εσείς έχετε τη δύναμη στα χέρια σας, να είστε περήφανοι που έχετε κάνει ό,τι έχετε κάνει μέχρι εδώ και να είστε σίγουροι ότι εσείς θα κερδίσετε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο διάλογος σχεδόν τελειώνει σήμερα με τους πολίτες. Τι είναι αυτό που αποκομίσατε? Καταρχήν, να σας πω ότι βρισκόμαστε στην Άρτα, στο σχεδόν κλείσιμο της προεκλογικής περίοδου. Και μάλιστα ως υπηρώτης, ένας υπηρώτης που είμαι περήφανος για το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μου έκαναν την τιμή να είμαι ο μοναδικός υποψήφιος από την Ήπειρο στο Ευρωψηφοδέλτιο, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. Έχω όμως ταυτόχρονα, εκτός από την Ήπειρο, γυρίσει και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχω κάνει έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, όπως και όλοι οι συνυποψήφοι μου που έχουν συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που αποφάσισαν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να βρεθούμε απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, σε κάθε νομό, σε κάθε δήμο, σε κάθε χωριό. Και το μήνυμα που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι ότι δεν πάει άλλο. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση που θα δώσει ελπίδα. Μια ελπίδα ότι θα μπορέσει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μπει σε κυβερνητική τροχιά. Για να δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα που απασχολούν την επικαιρότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, πώς μπορεί οι Έλληνες πολίτες στην Ευρώπη των 27 να είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι, να είναι λιγότερο καλά αμοιβόμενοι και το κόστος ζωής να είναι μεγαλύτερο από ό,τι στην Κεντρική Ευρώπη? Αυτό δεν είναι όρη σύγκλησης, πολλό δε μάλλον αν συγκρίνουμε κιόλας και εντός της χώρας, που υπάρχουν και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί αυτό το μήνυμα ότι δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, με την εσκροκέρδεια, με την καταπάτηση και την τσαλαπάτηση του κράτους δικαίου, το ότι έχει γίνει μια απίστευτη προσπάθεια να συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών, και το ίδιο το έγκλημα αλλά και το μπάζωμα των τεμπών, και το κράτος δικαίου μονίμως χτυπιέται με τα προσωπικά δεδομένα, με τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου στην Ευρώπη γίνονται κοσμογονικές αλλαγές και η ακροδεξιά επελάβνει. Γι' αυτό λοιπόν... Είμαστε σαν ουραγοί, κύριε Κάτση, θεωρείτε, σε αυτές τις αλλαγές ή αν την ευρωπαϊκή προοπτική και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Είναι η Ελλάδα ουραγός? Η Ελλάδα στις εξελίξεις τις πολιτικές θα θέλαμε να μην τις μιμηθούμε καθόλου. Δηλαδή το ότι η Ευρώπη πηγαίνει προς την ακροδεξιά, βλέπε στη Γαλλία τη Λεπέν, βλέπε στην Ιταλία τη Μελόνι, ο Κούρτς και όλοι αυτοί οι ηγέτες τέλος πάντων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά είναι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν έχουν στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρώπης μία λογική μείωση των ανισοτήτων, μία λογική της Ευρώπης της αλληλεγγύης, μία λογική της Ευρώπης ως δύναμη να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών, μία λογική να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, να πάρει πρωτοβουλίες διπλωματικά, ούτως ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στη γειτονιά της, για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, για κατάπαυση του πυρός και στη Γάζα και στην Ουκρανία. Η Ευρώπη λοιπόν έχει εξελίξεις που είναι πάρα πολύ ανησυχητικές και είναι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν, εμείς θέλουμε και στη χώρα να ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η πιο μεγάλη προοδευτική δύναμη, αριστερή προοδευτική δύναμη σε όλη την οικογένεια του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Αριστεράς, η πιο ισχυρή, και ταυτόχρονα θέλουμε αυτό το μήνυμα να σταλεί εντός της χώρας για μια καταδίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στην προσπάθεια με την αλαζονία που κυβερνά να χρησιμοποιεί μονίμως το άλοθο του 41% για να δικαιολογεί τα πάντα δια πάσα νόσο.
και την ίδια στιγμή και μήνυμα προς την Ευρώπη ότι η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει στις ιδρυτικές αρχές και αξίες. Αυτό είναι το διπλό, ο διπλός αγώνας που δίνουμε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αν οι πολίτες προσέλθουν στην κάλπη και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, ειδικά όσοι αυτό το διάστημα έχουν διαψευστεί στην πέμπτη χρονιά διακυβέρνησης Μητσοτάκη στη χώρα, να στείλουν αυτό το μήνυμα, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη στιγμή καλύτερη από αυτή. Γιατί αν συνεχίσει η κυβέρνηση να κυβερνά με έναν τρόπο αλαζονικό, χωρίς μηνύματα από την κάλπη των πολιτών, τότε δυστυχώς η κοινωνία θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο λοιπόν να προσέλθει μαζικά, να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το μοναδικό κόμμα το οποίο φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Είναι καθαρό, δεν χρωστάει πουθενά, έχει εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο, έχει ανανεωθεί πλήρως και βρίσκεται μπάκρι σάκρι σε όλη τη χώρα. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι στην κάλπη την Κυριακή. Στην ομιλία του, ο Διονύσης Καλαματιανός επεσήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς το κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοιας, είναι μια έννοια που ξεκίνησε μεν από την Ευρώπη, αλλά τώρα υποχωρεί συνεχώς. Και είναι κοινή διαπίστωση ότι η Ευρώπη, το σπίτι μας, μετατρέπεται μεθοδευμένα σε ένα χώρο που κυριαρχεί το δίκαιο των τραπεζών, των αγορών και των ελίτ. 24 ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες, σχεδόν 2 μέρες μείνανε, κυρία Καλαματιανέ. Άρα λοιπόν έχετε πιάσει τον παλμό και τα μηνύματα των πολιτών που στρέφονται πού, με διακύβευμα ποιο. Είμαστε εδώ στην Άρτα, στην Ήπειρο των δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων, να μιλήσουμε για ζητήματα ακραίας επικαιρότητας, για ζητήματα καθημερινότητας, αλλά και για το διακύβευμα των ευρωεκλογών, όπως είπατε. Η συναναστροφή μας με τους πολίτες όλο αυτό το διάστημα ήταν έντονη. Συνομιλήσαμε μαζί τους, ανταλλάξαμε απόψεις και κυρίως προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι η συμμετοχή είναι κρίσιμη. Συμμετέχουμε λοιπόν, δεν απέχουμε, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε συγχωροχάρτη σε μια κυβέρνηση η οποία προκαλεί προβλήματα, τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών με τις πολιτικές της, και απέναντι λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι φτάνει πια με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια που τροφοδοτεί αυτή η κυβέρνηση, φτάνει πια με τα χτυπήματα στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λειτουργία, με τη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, με τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, με την υποβάθμιση και τα χτυπήματα που έχουν επιφέρει στη δημόσια υγεία, με την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, με την ανασφάλεια που επικρατεί. Στέλνουμε λοιπόν ένα μαζικό μήνυμα μαζί με τους πολίτες ότι φτάνει πια αυτή η αδιέξοδη προβληματική πολιτική και θέλουμε μια άλλη πολιτική, μια άλλη πορεία και για την Ευρώπη, που θέλουμε να είναι πιο κοινωνική, πιο δημοκρατική, πιο πράσινη, που θα ασκεί πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και δεν θα αφήνει κανένα μόνο και καμία μόνη στην κλιματική κρίση. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα έχει στεναρή, ισχυρή εξωτερική πολιτική, ανεξάρτητη και αυτόνομη εξωτερική πολιτική, υπέρ της ειρήνης, να σταματήσει η σφαγή, η αιματοχυσία στη Γάζα. Μια Ευρώπη η οποία θα νοιάζεται για τους λαούς της, για τη σύγκληση των κοινωνιών και των οικονομιών και όχι μόνο για τις οικονομικές ελίτ. Και για αυτούς που λένε ότι είναι μια χαλαρή ψήφος. Δεν είναι καθόλου χαλαρή ψήφος, γιατί λέμε ότι στην Ευρώπη αποφασίζεται το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Το 79-80% των νομοθετημάτων προέρχονται από κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμες εκλογές για την πορεία και την προοπτική που έχει η Ευρώπη, αλλά και την πορεία και την προοπτική που έχει η Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου χαλαρή η ψήφος, είναι κρίσιμη η ψήφος, είναι κρίσιμες οι εκλογές. Συμμετέχουμε μαζικά, ενεργά, για να στείλουμε το μήνυμα της αλλαγής πορείας, της πολιτικής ανατροπής που θα ανοίξει το δρόμο για μια πιο προοδευτική, πιο εναλλακτική, πιο κοινωνική και δημοκρατική διακυβέρνηση του τόπου μας, αλλά και της Ευρώπης. Καλή επιτυχία! Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Όπου δεις Ελωμάς, κάνεις πραγματική οικονομία. Κιμάς Βόιος 8,99. Υφαντής γαλοπούλες μείον 30%. Αλφα όλα τα προϊόντα μείον 35%. Τράτα τόνι και τόνο σαλάτες μείον 35%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Γεωργάρα Πίτσα Special μόνο 3,09 €. Αγίου Γεωργίου Αλεύρι 5 κιλών για όλες τις χρήσεις μόνο 4,95. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι 850 γραμμαρίων μόνο 3,18. Ελωμάς χαρτί υγείας Economy Δεκάρι μόνο 2,67. Μίσκο ζυμαρικά ολικής 30% φθηνότερα. Άλτζιτα και εύγα οικογενειακά παγωτά και πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ήπειρου, σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Νέα λισοπρίωνα στυλ. Από 179 €. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Lemart, Λέτσος Ευάγγελος. Όλα τα νέα προϊόντα, πλήρης υποστήριξη σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών. Lemart, Λέτσος Ευάγγελος, Περιφερειακή Οδός Άρτας. Φροντιστήριο Κύκλος, το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Συνεχίζουμε στο θέμα των επικείμενων ευρωεκλογών και καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο την υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το ΚΚΕ, την κυρία Τίνα Κουζιάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές και σε εσάς. Όπως είπα και λίγο πριν, είμαστε μία ανάσα πριν από τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών, πριν στηθούν οι κάλπες και οι Έλληνες πολίτες αποφασίσουν για τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου. Κυρία Κουζιάκη, θεωρείτε ότι πραγματικά το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι η εσωτερική πολιτική της χώρας ή η ευρωπαϊκή προοπτική? Είναι όλα τα ζητήματα, γιατί αν θέλετε το 80-90% των νόμων που καθορίζουν, να το πω έτσι, την καθημερινότητά μας, το εισόδημά μας, τους φόρους τους οποίους πληρώνουμε, την αγροτική μας παραγωγή, αποτελούν ευρωπαϊκές οδηγίες. Οπότε κρίνονται όλα. Και ο λαός πρέπει να πάει στην κάλπη έχοντας συνολικότερο ως κριτήριο τα βιώματά του. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ζει, τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, τον τρόπο με τον οποίο έχει πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, για όλα αυτά. Από αυτή τη σκοπιά, εμείς λέμε ότι το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών πρέπει να το ψάξει ο λαός την επόμενη μέρα, ακριβώς των ευρωεκλογών, στο τι έρχεται. Και η αλήθεια είναι ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να σκεφτεί ποιον θα έχει πλάι του στα δύσκολα. Ήδη, το επόμενο διάστημα αυτά που μας περιμένουν είναι δεδομένα και η αλήθεια είναι
ότι παρά την προσπάθεια να αφαιρεθεί, να το πω έτσι, από την ατζέντα αυτή η συζήτηση, με αυτή την αποκρουστική αντιπαράθεση με τα πόθεν έσχες, με το lifestyle κτλ., η πραγματικότητα λέει ότι οι εργαζόμενοι ήδη συζητάνε τους αντιλαϊκούς όρους, για παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα πάνω από 600 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που θα έρθουν και θα χρειαστεί να αντιπαλέψουμε. Ήδη συζητάνε και σωστά και εκεί πέρα στην Άρτα και παντού σε όλη την Ελλάδα, οι αγρότες το προηγούμενο διάστημα βγήκανε στο δρόμο γιατί μείνανε χωρίς εισόδημα, που πλήχθηκαν από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουν την επόμενη μέρα θα είναι εκεί. Ξέρουν οι εργαζόμενοι την επόμενη μέρα ότι όλα αυτά τα εμβληματικά αντεργατικά νομοσχέδια που ήταν προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι 13 ώρες δουλειά που αυξάνει την εντατικοποίηση και δημιουργεί τους όρους έτσι ώστε να γίνονται εγκλήματα και στους χώρους δουλειάς, όπως είχατε και εκεί πέρα στην περιοχή σας, θα είναι εδώ. Επομένως, οι πολεμικοί προϋπολογισμοί θα είναι εδώ, που στερούν λεφτά, να το πω έτσι, από τις ανάγκες μας σε υγεία, σε παιδεία, σε δρόμους, σε μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής θωράκισης κτλ. Όλα αυτά θα είναι εδώ. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτεί ο λαός ποιον θα δυναμώσει την επόμενη μέρα για να τον έχει πλάι του από την ερχόμενη κιόλας Δευτέρα, την επόμενη δηλαδή μέρα των εκλογών, πώς θα αξιοποιήσει την ψήφο του για να αποδυναμώσει ακόμα παραπάνω, για να δώσει πλήγμα, να το πω έτσι, στην πολιτική της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε αυτά τα κόμματα τα οποία είναι συνένοχα στην πραγματικότητα για αυτή την κατάσταση, γιατί ούτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση στρώσαν αυτό το κοινό έδαφος. Επομένως, αυτά πρέπει να βρεθούν απέναντι από το λαό, πρέπει να αποδυναμωθούν και πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ που θα τη βρει αυτή την ψήφο μαζί του, δίπλα του την επόμενη μέρα, οργανωτή και μπροστά στους αγώνες. Ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος να πει πως αφού το ΚΚΕ δεν υπερασπίζεται, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί όλο αυτό ένα λάθος. Γιατί τότε στέλνει, αν θέλετε, εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς στέλνει αντιπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί το ΚΚΕ εξ αρχής αποκάλυψε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ως συμμαχία των αστικών κρατών, των λίγων, των ομίλων, των λόμπι. Την αποκάλυψε, την καταψήφισε και πήρε την ευθύνη έτσι ώστε να ενημερωθεί συνολικά ο λαός όλα αυτά τα χρόνια. Και σήμερα, μετά από χρόνια, πολύ ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, ευρύτερα τμήματα του λαού, των εργαζόμενων, των αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, από την ίδια τους την πείρα, πλησιάζουν, να το πω έτσι, στην πολιτική του ΚΚΕ, αρχίζουν να αμφισβητούν, αρχίζουν να αγανακτούν, να δυσαρεστούνται, να το πω έτσι, από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και λέμε ότι η πιο ατόφια, να το πω έτσι, αμφισβήτηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη συμμαχία των λίγων, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, που όχι απλά δεν έχει δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λόμπι της. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν νόμιμα 12.000 λόμπι, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να γράφουν, να το πω έτσι, κατά παραγγελία, οδηγίες, κατευθύνσεις για να χρηματίζει και ευρωβουλευτές για να περνάνε το ένα ή το άλλο συμφέρον. Και μάλιστα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το βαφτίζει συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Εν μέσω του σκανδάλου Qatargate είχε έρθει αυτό το ψήφισμα που χαρακτήριζε ακριβώς τα λόμπι ως τέτοια. Οι μοναδικοί ευρωβουλευτές που δεν ψήφισαν αυτή την απαράδεκτη οδηγία ήταν ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, 2 απέναντι σε 703. Τέτοιους λοιπόν πρέπει να στείλει ο λαός, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ανάγκη να ξεπλένουν και να εξοραίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθρώπους οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα ένωσαν τη φωνή τους με τη φωνή εκατομμυρίων αγροτών, εργαζομένων τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Φέτος νομίζω συγκλονιστήκαμε όλοι από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και στη χώρα μας, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των Ντεμπών, για να τσαλακωθεί το αφήγημα της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις στη Γαλλία, οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις μέχρι και στο Βέλγιο. Με αυτούς λοιπόν ένωσαν τη φωνή τους οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ το προηγούμενο διάστημα και με αυτό θα συνεχίσουν να την ενώνουν. Είστε νέος άνθρωπος. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στη νεολαία? Γιατί ξέρετε, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες κάνουν λόγο για πολιτική απαξίωση από τους νέους. Αντίστοιχο όμως, οι κινηματικές διαδικασίες όλο το προηγούμενο διάστημα για πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούν
την καθημερινότητά μας και σχετίζονται βεβαίως με την πολιτική, έδειξαν το αντίθετο, μια συμμετοχή πολύ μεγαλύτερη που εκφράστηκε μέσα, όπως είπα, από αυτές τις κινηματικές διαδικασίες. Πολύ σωστά. Και μάλιστα αυτή η έκφραση αγωνιστική και από τμήματα του λαού μας και της νεολαίας που το προηγούμενο διάστημα, να το πω έτσι, δεν συμμετείχανε. Αυτό είναι ακριβώς που σήμερα αυτή η μαχητική αντιπολίτευση στο δρόμο είναι που σήμερα κάνει και την κυβέρνηση να ζητά μετά από 10 μήνες των βουλευτικών εκλογών και το περιβόητο 41% ξανά νομιμοποίηση. Αυτό είναι που άσκησε πραγματική αντιπολίτευση και σήμερα ζορίζει την κυβέρνηση και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το μήνυμα που πρέπει να στείλει ο καθένας και κάθε μια, να μην απέχει καταρχήν και να μην αφήσει περιθώρια να το ερμηνεύσουν άλλοι τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, γιατί τελικά την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών αυτό το τμήμα το οποίο θα απέχει θα του βάλουν μια ταμπέλα ανοχής, αδιαφορίας, τέλος πάντων σίγουρα όχι, δεν θα το λάβουν υπόψη. Άρα από αυτή την άποψη να σκεφτεί ότι την ψήφο στο ΚΚΕ είναι μεγαλύτερη, να το πω έτσι, αξιόπιστη δύναμη ότι θα βρεθεί δίπλα του την επόμενη μέρα σε αυτές ακριβώς τις κινητοποίησεις. Ό,τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα θέλουμε να το κάνουμε πολλαπλάσια, να το πω έτσι, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση, να βάλουμε φρένο σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, σε νόμους, να έχουμε κατακτήσει σήμερα, να πάρθουν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, να προστατευτεί το εισόδημα των επαγγελματιών και των αγροτών. Θα βρεθούμε μαζί στο δρόμο στις μεγάλες κινητοποίησεις που πρέπει να γίνουν, τις μεγάλες αντιπολεμικές κινητοποίησεις στην αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό λαό. Θα βρεθεί συνολικά το ΚΚΕ και εκεί θα εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που διαμορφώνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά κυρίως στο δρόμο, έξω δηλαδή από το Ευρωκοινοβούλιο και πέρα που μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις. Υπάρχει ανάγκη σήμερα να ανασυνταχθεί συνολικά το εργατικό κίνημα, δηλαδή να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι μαζί με τους συμμάχους τους, τους πραγματικούς συμμάχους, τους βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες, να φτιάξουν ένα μεγάλο ποτάμι κοινωνικής συμμαχίας, που με το μαχητικό τους σχεδιασμό, να το πω έτσι, θα βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες και θα συγκρουστούν και με την κυβέρνηση και με την πολιτική του κέρδους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ. Αυτό το δρόμο θέλουμε να ανοίξουμε στο ΚΚΕ και καλούμε τον καθένα και την κάθε μια που μπορεί να μην να το σκέφτηκε και να μην το έκανε τον Ιούνιο στις βουλευτικές εκλογές, τον καλούμε να το κάνει τώρα. Γιατί την επόμενη μέρα στα δύσκολα θα χρειαστεί να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, έτσι ώστε με ακόμα καλύτερους, να το πω έτσι, και δυνατούς όρους, να δίνουμε από κοινού τη μάχη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε στα πλαίσια των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και καλωσορίζουμε στην κοντά μας την υποψήφια ευρωβουλεύτρια με την πλεύση ελευθερίας, την κυρία Ελένη Ψαρέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Κυρία Ψαρέα, όπως είπαμε, ένα 24ωρο έχει απομείνει μέχρι οι Έλληνες πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να αποφασίσουν για το ποιους εκπροσώπους θέλουν να στείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα, όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τις μέχρι τώρα περιοδίες σας, να μου πείτε τι έχετε αποκομίσει από τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή ποια είναι αυτά τα ζητήματα που θέτουν ως διακύβευμα για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, για μας το διακύβευμα είναι η συμμετοχή των πολιτών, είναι το πιο βασικό. Είναι αυτός ο παράγοντας που δεν μπορούν να ελέγξουν τα συστήματα εξουσίας. Και αυτό θέτουμε ως στόχο, να συμμετέχουν οι πολίτες. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η πλεύση ελευθερίας, για να αποτελεί μια επιλογή για τους πολίτες, μια επιλογή υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων τους, μια επιλογή υπεράσπισης και κοινωνικής αντιπολίτευσης. Γιατί, ξέρετε, η πλαίση ελευθερίας, μετά και τις παλινοδίες του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή νέου Προέδρου, ήταν στη Βουλή η βασική αντιπολιτευτική δύναμη. Και ουσιαστικά συγκρότησε ένα αντιπολιτευτικό λόγο και μια υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι σε όλες τις αποτυχίες της κυβέρνησης. Και αυτό που μοιράζονται οι πολίτες μαζί μας
είναι αυτές ακριβώς οι αποτυχίες και αυτά ακριβώς τα θέματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και αντιφάσκουν πλήρως από αυτό που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία ως μια εικονική πραγματικότητα, την Ελλάδα κοντά στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσθεώρητη ακρίβεια. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει πλήρως, γιατί δεν μπορεί να διασφαλίσει βασικά δικαιώματα των πολιτών, που είναι η στέγη, που είναι η υγεία, που είναι η πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Άρα πάνε, θεωρείτε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Δεν ξεφεύγουμε δηλαδή από την ατζέντα που αφορά το εσωτερικό της χώρας. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι οι πολίτες της Ελλάδας αντιμετώπισαν πάρα πολύ βάναυσες πολιτικές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την επιβολή μνημονίων. Ναι. Χάσανε 40% του εισοδήματός τους στα μνημονιακά χρόνια και ως απάντηση η Νέα Δημοκρατία έρχεται 14 χρόνια μετά να αυξήσει τους μισθούς 42 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Όταν η κλέφτη ελευθερία ζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η απάντηση είναι να ξέρω όχι. Γιατί η κυβέρνηση αυτή εργάζεται μόνο για τα υπερκέρδη. Γιατί ξέρουμε ότι έχουν κερδίσει οι τράπεζες φοβερά υπερκέρδη και αναβαλλόμενο φόρο μέσα στα μνημόνια. Άρα, τις κρίσεις επιλέγει η κυβέρνηση να τις πληρώνουν οι πολίτες συνεχώς από τη μία κρίση μετά την άλλη. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που ζει μόνο κρίση στην Ελλάδα. Και οι λίγοι πάντα έχουν υπεκέρδη και πάντα κερδοσκοπούν απέναντι σε αυτές τις κρίσεις. Εμείς λοιπόν θέτουμε και τα ζητήματα αυτά, γιατί είναι ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο έλεγχος που γίνεται στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση 717, για το έγκλημα των Ντεμπών, για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Οπότε το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της οικονομίας, το θέμα της υγείας, γιατί ξέρετε πολύ καλά, μέσα στην πανδημία η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πάρα πολλά χρήματα για την υγεία, που δεν πήγανε πουθενά σε επίπεδο εξοπλισμού σαν νοσοκομεία, σε επίπεδο προσωπικού, σε επίπεδο αναλώσιμων. Αυτή τη στιγμή η υγεία νοσεί στην Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει και το μεγάλο θέμα του κράτους δικαίου, που ξέρετε πολύ καλά ότι προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει την εικονική πραγματικότητα που θέλει, απέναντι στην πραγματικότητα που ζούμε, φημώνει κάθε φωνή. Και αυτό το καταγγέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελέγχεται η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη αυτή τη διαφθορά και τα κονδύλια που δεν πάνε σε έργα σημαντικά για τη χώρα. Κυρία Ψαρέα, ποια είναι, αν θέλετε, η παρότρινση προς τους Έλληνες πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών, γιατί όλοι κάνουν λόγο για, φοβούνται μάλλον, μια πολύ μεγάλη αποχή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής, για να το πούμε πιο σωστά. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η αποχή είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία και το έχει δείξει με κάθε τρόπο απέναντι σε κάθε πλευρά συμμετοχής των πολιτών. Ακόμα και για το ψήφισμα των Ντεμπών που συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω υπογραφές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λέγανε στους πολίτες «Μην υπογράφετε, δεν έχει κανένα ρόλο, δεν θα παίξει καμία σημασία». Και αγωνίζονται μόνοι τους οι συγγενείς, μαζί βέβαια με την πλεύση ελευθερίας και την υπεράσπιση που κάνουν στη Βουλή, αγωνίζονται για να διεκδικήσουν δικαίωση. Άρα η δική σας παρότρινση είναι οι Έλληνες πολίτες να πάνε στις κάλπες, να προσθέτουν στις κάλπες. Βασικό η συμμετοχή και θεωρούμε ότι η πλεύση ελευθερίας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Mm-hmm. Γιατί το κοινοβουλευτικό της έργο αυτό το χρόνο είναι αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση που θέλουν οι πολίτες και που έχουν ανάγκη. Και υπάρχει επιλογή. Και εμείς λέμε αυτό, να συμμετέχουν οι πολίτες και να ψηφίσουν όλοι και όλες. Και να στηρίξουν την πλεύση ελευθερίας. Και να ψηφίσουν και την κυρία Ψαρέ, η οποία είστε στο ψηφοδέλτιο, τη σειρά. Λόγω του ψη είμαι στο τέλος. Δηλαδή το τελευταίο όνομα. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Συνεχίζουμε στο θέμα των ευρωεκλογών και καλωσορίζουμε στο κεντρικό στούντιο του RTV την υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το κόμμα της Νέας Αριστεράς, την κυρία Ινό Σιόζιου, η οποία έλκηκε την καταγωγή της από την Άρτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Σιόζιου, είμαστε στην τελική ευθεία. Μια ανάσα
πριν ανοίξουν οι κάλπες στις 9 Ιουνίου. Και θεωρώ ότι είναι περισσότερο, αν θέλετε, ο διάλογος δεν φτάνει ποτέ στο τέλος, αλλά υπάρχει ένα καταστάλαγμα από όλα αυτά τα οποία ακούσατε, συζητήσατε, εκλάβατε μέσα από την κοινωνία. Ναι, για εμάς οι ευρωεκλογές, για εμάς ως Νέα Αριστερά, οι ευρωεκλογές ήταν μια πάρα πολύ καλή αφορμή και αφετηρία, γιατί μετράμε μόλις 5-6, νομίζω, σε λίγο μήνες ζωής, για να μιλήσουμε με τον κόσμο, να ακούσουμε με τον κόσμο, να μας δουν, να τους δούμε, να αποκτήσουμε ορατότητα, να συζητήσουμε, να επικοινωνήσουμε όμως και τις θέσεις και τις επεξεργασίες της Νέας Αριστεράς, να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να στηρίξει, ότι θέλουμε, μάλλον ζητάμε να στηρίξει τη Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές την Κυριακή, στην Κάλπη, ώστε να μπορέσουμε ακόμη πιο δυνατοί να ασκήσουμε την επόμενη μέρα μαχητική, αξιόπιστη, σοβαρή αντιπολίτευση ως αριστερός, σοβαρός, προοδευτικός πολιτικός φορέας. Θεωρούμε ότι γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να πάει στην κάλπη για να στείλει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση που κυβερνά πια 5 χρόνια, να στείλει ένα μήνυμα ότι όπως ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στείλει επιστολή στην Κομισιόν επικοινωνιακά, λέμε εμείς, 2 νομίζω μόλις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές για την ακρίβεια, και τώρα θυμάται την ακρίβεια, να στείλει και ο κόσμος επιστολή, σε εισαγωγικά, την ψήφο του στην κάλπη να καταψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Ο Ιούνιος ήταν ο μήνας που μας βρήκε με αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Ναι. Να σταθώ, θέλω λίγο σε αυτό. Οι αυξήσεις αυτές κυμαίνονται από 10% έως 70%, μέσος όρος αύξησης του πράσινου τιμολογίου είναι 45%. Είναι οι πολίτες, οι καταναλωτές, έχουν μείνει απροστάτευτοι με κυβερνητική επιλογή εδώ και 5 χρόνια. Το είδαμε και στην ενεργειακή κρίση, που ήταν εν μέρει εξωγενής, αλλά ήταν ενδογενή και εσωτερικά, εθνικά, τα υπερκέρδη που είχαν οι πάροχοι ρεύματος. Χαρακτηριστικά θα αναφερθώ στη ΔΕΗ, που για το έτος 2023 εμφάνισε 1,5 δισεκατομμύριο λειτουργικά κέρδη, 500 εκατομμύρια καθαρά κέρδη, και προχώρησε πρόσφατα σε διανομή μερίσματος στους μετόχους της μετά από μία δεκαετία. Οπότε είναι σαφές ποιους ωφελεί η κυβερνητική και πολιτική. Και τι νόημα είχαν τα μπλε, ροζ, πράσινα, κίτρινα τιμολόγια και όλα αυτά? Θα σας πω, τελικά, όπως αποδεικνύεται, επειδή αυτά τα τιμολόγια άρχισαν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2024, τελικά αυτό που φαίνεται είναι ότι και πάλι τα κέρδη των παρόχων είναι εξασφαλισμένα, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε μήνα και με τα πολύχρωμα τιμολόγια αυξάνεται το μεικτό περιθώριο κέρδους για τους παρόχους ρεύματος. Κυρία... Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει η αγορά, το λένε διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες ασχολούνται με τη σύγκριση των τιμολογίων. Και τι βλέπουμε τώρα στο πράσινο τιμολόγιο? Και πάλι αυξήσεις. Τι λέμε, υπάρχει λύση? Ναι, βεβαίως υπάρχει λύση. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να εφαρμόζει το λεγόμενο μοντέλο στόχος, που είναι η κοινή αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής αγοράς, μισό. Δηλαδή να περνάει όλο από όλη η κατανάλωση από την αγορά. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διμερή συμβόλαια μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών. Λέμε ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί η αυτοπαραγωγή, δηλαδή οι πολίτες να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν. Λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν προθεσμιακά συμβόλαια. Είναι μια πολύ υπάρχουν μεγάλη κουβέντα αυτή, ναι, βεβαίως. Δεν μπορούμε τώρα να την αναλύσουμε, αλλά με αυτό το σκεπτικό πιστεύετε ότι την Κυριακή θα υπάρξει και τιμωρητική ψήφος από τους πολίτες? Θεωρώ ότι θα έπρεπε να σταλεί, όπως σας είπα, ένα μήνυμα και μια επιστολή των πολιτών προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι άλλο, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να μην έχει την απόλυτη δικαιολογία ο κύριος Μητσοτάκης και συνεχίσει στην εφαρμογή των πολιτικών, όπως κάνει όπως τώρα, που πλήττουν τη μεγάλη πλειοψηφία. Ένα μήνυμα προς τους πολίτες που θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή, και σε ποια σειρά
θα σας βρει στο ψηφοδέλτιο. Να τα λέμε και αυτά, γιατί όλοι θέλετε σταυρό, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι. Εγώ είμαι στο νούμερο 32 στο ψηφοδέλτιο. Προς το τέλος. Ναι, στο μέσο προς το τέλος. Λέμε στους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Αριστερά για να μπορεί ενισχυμένη μαζί με τους πολίτες την επόμενη μέρα να ασκήσει μαχητική, όπως σας είπα, αντιπολίτευση. Το έχουμε όλοι ανάγκη. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα και στο δρόμο, στην πορεία για τις εθνικές εκλογές, ώστε να μπορέσουμε πάλι να χαμογελάσουμε και να πιστέψουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον, η ζωή που μας αξίζει, ήδη από την επόμενη μέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Οι κάλπες για την ανάδειξη εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγουν στις 7 το πρωί της Κυριακής και αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Οι εκλογές θα αναδείξουν 21 ευρωβουλευτές, όπως και στις ευρωεκλογές του 2019, από ενιαία ψηφοδέλτια με την ελληνική επικράτεια να αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Συνολικά, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέξουν 720 ευρωβουλευτές, 15 περισσότεροι συγκριτικά με τις εκλογές του 2019. Βέβαια, το σύνολό τους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 750 συν τον ή την πρόεδρο. Την Κυριακή 9 Ιουνίου η Ελλάδα ψηφίζει για τις ευρωεκλογές του 2024. Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024 έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους στη χρονιά των εκλογών. Οι κάλπες θα ανοίξουν την Κυριακή 7 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Μπορείτε να δείτε πού ψηφίζετε στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάθε που ψηφίζεις, μάλιστα η ψήφος είναι υποχρεωτική και για τις ευρωεκλογές. Οι εκλογές προσέρχονται στο εκλογικό κέντρο και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και παληθεύει την εγγραφή τους στο εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους, ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων ή με τη χρήση της ψηφιακής ταυτότητας. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν σταυρό προτίμησης έως 4 υποψηφίους του κόμματος που επιλέγουν. Σε περίπτωση που κάποιος βάλει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, δεν υπολογίζεται κανένας σταυρός, αλλά το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται. Προσμετράται κανονικά στο κόμμα. Από τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα αρχίσει σταδιακά η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μπορείτε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στους χάρτες που δημοσιεύει στο dnews.gr με ζωντανή ροή αποτελεσμάτων. Υπολογίζεται ότι στις 9 η ώρα θα έχουν μια σχετική σαφή εικόνα, ενώ αργότερα θα έχουμε εικόνα για όλα τα κόμματα. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης. Αντικατάσταση σκληρού δίσκου. Επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας. Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας. Η λύση σε κάθε πρόβλημα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, κάλυψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr.
Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπονται καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος ο καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκδήλωση που πραγματοποίησε το Μουσικό Σχολείο Άρτας στα πλαίσια των εκδηλώσεων του εορτασμού της ημέρας των μουσείων με φόντο το μικρό θεατράκι της Αμβρακίας. Από εμάς, Συναχετόλη, ένα πολύ όμορφο βράδυ.